Για να παρακολουθήσουμε μαζί τη διαδικασία της επιλογής του τραγουδιού της Ευρώπης για το 95. Περνάμε σε μια πρώτη εικόνα, σε μια πρώτη επαφή με το Point Theater, το χώρο που θα στεγάσει τον απόψινό διαγωνισμό. Βλέπετε την απόψινή μας σκηνή. Υπάρχει μια άποψη σκηνοθετική φέτος στη Eurovision να είναι όλα κάπως σκοτεινά και κάπως υποφωτισμένα. Αλλά η Eurovision φέτος γιορτάζεται διπλά εδώ στην Ιρλανδία, όχι μόνο γιατί είναι η τρίτη συνεχή χρονιά που φιλοξενεί το διαγωνισμός εδώ, αλλά και γιατί είναι τα 40 χρόνια του θεσμού αυτού. Οι Ιρλανδοί διοργανωτές λοιπόν θα μας θυμίσουν την πορεία του διαγωνισμού. Όλα ξεκίνησαν το 1956 στο Λουγκάνο. Βλέπετε από πολύ πολύ παλιά, ασπρόμαυρα ακόμα, φιλμάκια, τους πίνακες, τις παρουσιάστριες και τους τραγουδιστές της εποχής. 1961 στις Κάνες, τραγούδια της εποχής. Τραγούδια που τότε γινόντουσαν μεγάλες επιτυχίες ήταν η Νάνα Μούσκουρη. Πολύ μεγάλες επιτυχίες και η Βίκη Λέανδρος, γιατί η Eurovision τότε είχε μια πολύ μεγαλύτερη δύναμη και παρουσία στις μουσικές σκηνές των χωρών όλης της Ευρώπης. Αν και ακόμα καταφέρνει να δημιουργεί καριέρες, αν όχι τόσο σε τραγούδια, σε τραγουδιστές πάντως, για να ξαναπούμε για άλλη μια φορά τη Celine Dion, που ξεκίνησε από το διαγωνισμό της Eurovision και έφτασε μέχρι και Όσκαρ μουσικής. Χούλιο Ιγκλέσιας, νεαρότατος τότε. Έχουμε έρθει το 1971 στην διοργάνωση του Δουβλίνου. Πολλές αναμνήσεις για τους παλιούς φίλους του διαγωνισμού. Και βέβαια η θρυλική Βίκη Λέανδρος με το Απτοτσουά για το Λουξεμβούργο. Αν Μαρί Νταβίτο και βέβαια 74 στον Μπράιντον η Άμπα και μια φοβερή καριέρα. 75 στο Στοκχόλμη, άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία, το Ding and Dong. Ένας θεσμός λοιπόν που απόψε κλείνει τα 40 του χρόνια με πολλές καινούργιες χώρες πια, όπως τις πρώην ανατολικές, και όλοι μοιράζονται πάντα την ίδια φιλοδοξία, να πάρουν το βραβείο, να πάρουν την πρώτη θέση και να φιλοξενήσουν την επόμενη χρονιά αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό γεγονός στη δική τους χώρα. Ισραήλ, Αμπανιμπία Μποετέ, δύο συνεχόμενες νίκες. Και βέβαια ο Mr. Eurovision, Johnny Logan, Mr. Eurovision, γιατί όπου και αν έχει εμφανιστεί έχει κερδίσει και έχει γυρίσει στην Ιρλανδία μαζί με την πρώτη θέση και το διαγωνισμό. Ξανά Johnny Logan, το 87. Και βέβαια ακούμε τη φωνή της Celine Dion, είναι το 88, η νίκη στην Ελβετία, γιατί την Ελβετία εκπροσωπούσε, τη βλέπουμε, και βέβαια το ξεκίνημα της περίφημης καριέρας της. 89, η Ρίβα για την ενωμένη ακόμα Ιουγκοσλαβία. Το Κοτούνιο, νίκη της Ιταλίας το 90. 91 και στη Ρώμη η Καρόλα για τη Σουηδία. Λίντα Μάρτιν σε τραγούδι πάλι του Τζόνι Λόγκαν για την Ιρλανδία το 92. 93, συνεχόμενα, Νίαμ Κάβανο, δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την Ιρλανδία. We 94, μόλις πέρσι, Πολ Χάριγκτον, Τσάρλι Μαγκέτιγκαν, η τελευταία νίκη της Ιρλανδίας που οδήγησε στο διαγωνισμό εδώ, τρίτο σε τις νίκες σας. Τις νίκες της και μας ξανάφερε εδώ στο Point Theater του Δουβλίνου, όπου θα γνωρίσουμε σε λίγο τη Μέρι Κένεντι, τη νοικοδέσποινά μας για απόψε.
Γιαννάτη. Ακούτε την υποδοχή που της κάνει το κοινό. Βλέπετε μια σκηνή η οποία αλλάζει συνεχώς. Και αυτό γίνεται με λέιζερ. Και η μεγάλη βραδιά είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Βλέπετε τη σκηνή. Βέβαια οι Ιρλανδοί είναι και βετεράνοι πια στη Eurovision. Είναι η έκτη φορά που διοργανώνουν αυτό το διαγωνισμό. Είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες, με τις περισσότερες νίκες. Βλέπετε ότι είναι όλα υποφωτισμένα. Είναι σκηνοθετική άποψη αυτή φέτος να τονιστούν οι σκιές, να μην υπάρχει πολύ φως, αλλά να υπάρχει πολύ χρώμα. Και πάνω στα καλωσορίσματα που γίνονται όπως πάντα σε τρεις γλώσσες, εδώ ακούτε τα Ιρλανδέζικα που είναι γλώσσα κελτική όπως και οι Ιρλανδοί είναι απόγονοι των Κελτών. Καλωσορίσματα λοιπόν σε Ιρλανδέζικα, Αγγλικά και Γαλλικά. Να δούμε λίγο τι ακριβώς είναι το Point Theater και τι χρειάστηκε για να δημιουργηθεί η σκηνή που βλέπετε, που φωτίζεται με λέιζερ και που παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Το Point Theater χτίστηκε το 1878 στο σημείο που οι ποταμοί Ντόγκερ και Λίφι συναντούν τη θάλασσα. Ξεκίνησε σαν αποθήκη. Κόστησε τότε 200.000 λίρες και για 80 χρόνια χρησιμεύεται σαν αποθήκη. Το 1987 ο Χάρι Κρόσμπι, επιχειρηματίας, έριξε 750.000 λίρες για να το μετατρέψει σε χώρο κονσέρτων. Το σχέδιό του πέτυχε και έτσι το Point έχει φιλοξενήσει ένα σωρό κονσέρτα και καλλιτέχνες όπως η U2, ο Frank Sinatra, η Diana Ross και ο Λουσιάνο Παβαρότη. Απόψε το Point Theater εκπέμπει σε ένα κοινό πάνω από 300 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Η κατασκευή της σκηνής που βλέπετε είναι από ατσάλι και ξύλο και είναι τα λέιζερ που την κάνουν να αλλάζει και να διαφοροποιείται σε κάθε τραγούδι. 23 χώρες και βέβαια ανάμεσα τους η Ελλάδα και η Κύπρος θα παρελάσουν απόψε μπροστά σας και βέβαια μπροστά από τις επιτροπές της κάθε χώρας με τα τραγούδια τους. Εδώ η Μέρη Γένετη μας λέει ότι είναι πολύ περήφανη γιατί διοργανώνουν και πάλι για τρίτη χρονιά την Ιρλανδία, την βραδιά στην Ιρλανδία. Είναι ένα ρεκόρ ακόμα, έχει το Ισραήλ δύο συνεχόμενες νίκες. Το κατέρισε η Ιρλανδία πέρσι με την νίκη του Πολ Χάριγκτον και του Σάλι Μαγκέτιγκαν. 2.000 θέσεις στο Point Theater. Ο κόσμος που βλέπετε έχει έρθει αποκλειστικά με προσκλήσεις, οι οποίες ποτέ δεν φτάνουν πραγματικά για αυτό το γεγονός. Πάντα υπάρχει πρόβλημα με τις προσκλήσεις, πάντα δεν φτάνουν, πάντα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν μπορεί να μπει. Γιατί για όλη την Ευρώπη αυτό που παρακολουθείτε αποτελεί ένα πραγματικά μεγάλο μουσικό γεγονός ακόμα. Mesdames et messieurs, aujourd'hui l'île entière connaît la paix, une paix. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο για το οποίο γιορτάζει φέτος η Ιρλανδία. Για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, τα σύνορα της Βόρειας Ιρλανδίας έχουν ανοίξει και οι δύο Ιρλανδίες μπορούν πια να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Και αυτό συνέβη βέβαια και στα 400 γενέθλια της Eurovision. Άνοιξαν τα σύνορα, οι αποστολές όλης της Ευρώπης ταξίδευαν στη Βόρεια Ιρλανδία και εδώ βλέπουμε τη μεγάλη ορχήστρα του RTE της τηλεόρασης της Ιρλανδίας, με τον Noel Keelahan, που είναι ένας συστρωτής και διευθυντής ορχήστρας. Η βραδιά λοιπόν αρχίζει. Θα δούμε τις 23 χώρες, θα ακούσουμε τα τραγούδια τους και θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος που με την ψηφοφορία θα επιλεγεί το καλύτερο τραγούδι, το τραγούδι της Ευρώπης. Καλή τύχη λοιπόν σε όλους, αν και αυτό δεν γίνεται. Καλή τύχη λοιπόν στο καλύτερο. Πρώτη χώρα μετά από κλήρωση είναι η Πολωνία.
Να μας στείλει λοιπόν την πρώτη κάρτα ποστάλη Πολωνία. Στο Δουβλίνο θα περιηγηθεί η πολωνική αποστολή, την πόλη που χτίστηκε από τους Βίκινγκς στις όχθες του ποταμού Λίθη. Η Γιουστίνα Στέσκοφσκα γεννήθηκε το 1972 και είναι ένα από τα 9 παιδιά της οικογένειας που έγινε διάσημη από τηλεοπτικές σειρές για τις μουσικές οικογένειες. Κλασικό και pop ρεπερτόριο την φέρνουν να περιοδεύει σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Το 1994 κερδίζει και ένα σημαντικό βραβείο στον Πολωνικό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Τώρα ξέρω ότι όταν κάποιες φορές ο κόσμος μου εναντιώνεται, μου στέλνει τη σιωπή του, και έτσι εγώ καθισμένη στο μάτι του ουρανοξύστη περιμένω να γίνω μικρή σαν μύγα. Και νιώθω τόσο μικρή, σαν ο Θεός, ο καλός Θεός, να μην αγαπά καθόλου τις μύγες. Κάποιοι από τους στίχους του Πολωνικού Τραγουδιού. Πολωνία λοιπόν, τίτλος τραγουδιού «Σάμα», «Μόνη», συνθέτης Ματέους Ποσπιεζάλσκι και Βόιτσεκ Βαγκλεύσκι, στιχουργός Βόιτσεκ Βαγκλεύσκι, ερμηνεύτρια Λιουστίνα, διευθύντης ορχήστρας Νόελ Κίλεχαν. Ήταν το πρώτο τραγούδι για απόψε από την Πολωνία, ένα παράξενο τραγούδι με τίτλο «Σάμα» που σημαίνει «Μόνη» και ερμηνεύτρια την Γιουστίνα. Φέτος, όπως είπαμε και λίγο πριν, για πρώτη φορά η Βόρειος Ιρλανδία ανοίγει τα σύνορά της και τα ανοίγει και στη Eurovision. Η Ιρλανδική συμμετοχή φέτος έρχεται από το Belfast. Η Κάρτ Ποστάλ της χώρας που μας φιλοξενεί και είναι στο Kinsale, την τοποθεσία της μάχης που έγινε πριν από 500 χρόνια ανάμεσα στην Ιρλανδία, την Αγγλία και την Ισπανία. Σήμερα το Kinsale είναι γνωστό για τις λιφουδιές του και για τα ρεστοράν του. Ο Eddie Friel, γεννημένος στο Belfast, ξεκίνησε σαν δάσκαλος. 2 χρόνια έφτασαν για να συνειδητοποιήσει ότι εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι η μουσική. Γνωστός όχι μόνο στην πατρίδα του, αλλά και στον Καναδά και την Ευρώπη, συνόδευσε τον Van Morrison σαν πιανίστας. Ονειρεύομαι μέσα σε μια ασημένια θάλασσα από φεγγαρόφωτο, μελωδίες σκοτεινές όταν ονειρεύομαι.
Ιρλανδία λοιπόν, Dreaming, ονειρεύομαι, συνθέτης τυχουργός Richard Abbott, ερμηνευτής ο Eddie Friel. Διευθυντής ορχήστρας ο Noel Killahan. Την Ιρλανδία με όλο το θέατρο, όλη την αίθουσα μαζί του βέβαια, ο Eddie Friel στο τραγούδι Dreaming. Για την Ιρλανδία που έχει 6 νίκες, είναι στην πρώτη θέση, 6 νίκες στο ενεργητικό της αυτό το διαγωνισμό. Η πανέμορφη φύση του Άντριμ στις βορειοδυτικές ακτές της χώρας και οι 9 πράσινες παιδιάδες θα υποδεχθούν την αντιπροσωπεία της Γερμανίας. Ένα ζευγάρι με 5 παιδιά, ο Γκλέν και η Τσέγιαν Στόουν, θα εκπροσωπήσουν τη Γερμανία. Ο Γκλέν, γεννημένος στις Αντίλες, είναι ντράμερ και η Τσέγιαν, γεννημένη στη Βαυαρία, είναι συνθέτης και τραγουδίστρια. Ζευγάρι και στη ζωή και στη σκηνή, με επιτυχίες στη χώρα τους, εδώ θα τραγουδήσουν. Νιώσε, νιώσε ότι είναι αληθινό, άγγιξε την καρδιά σου βαθιά όταν έχεις την ανάγκη. Προσπάθησε να ανοίξεις τα μάτια σου, δες, ο κόσμος ζει με τα ψέματά του. Μπορώ να σου μιλήσω γι' αυτό, γιατί ήμουν κι εγώ εκεί που είσαι, βαθιά, θα μένει η ψυχή μου. Verliebt in dich, κατάλαβα ότι ήσουν εσύ, συνθέτης τυχουργός Τσέγιαν Στόουν, ερμηνευτές Στόουν και Στόουν για τη Γερμανία. Διευθυντής ορχήστρας είναι ο Χέρμαν Βάιντορ.
Manchmal, wenn ich ratlos bin und mein Glaube sich verirrt, tief in mir die Trauer brennt, jage nur hinter Träumen her, ist mein Leben endlos leer, finde keinen Frieden mehr, Sehnsucht schreit Geborgenheit, doch du bist da neben mir. Allein und die Seele friert. Menschsein ist so schwer. Traue deinem Engel tief in dir. Glaub mir, ich stehe zu dir. Du allein bist der Grund dafür. Ich fühl dich nah, so nah bei mir. Fängst alle meine Tränen an. Dich oft genug erkannt. Ich weiß, mir kann jetzt nichts passieren. Trage ein Herz voll Licht in mir. Stille Nacht, ich traue dir. Für mich gibt's keine Zweifel mehr. Kann dich niemals mehr verlieren. Ein Traum wird wahr, nur mit dir. Για 40 ολόκληρα χρόνια δεν έχει χάσει ούτε μία τη συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό. Ο Φελίπιν Ντι, κατάλαβε ότι ήσουν εσύ, από την CN Stone. Η Γερμανία το έχει μια νίκη στο διαγωνισμό το 1982 στο Χάριατ με την Νικόλ. Βοσνία Ερζεγοβίνη, στην τέταρτη θέση, είναι η τέταρτη κάρτα ποστάλ που βλέπουμε. Και είναι στην κομιτεία του Galway η επίσκεψη των Βόσνιων και το Galway είναι η κινηματογραφούπολη ολόκληρη τη Ιρλανδία. Από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη λοιπόν ο Ντάβορ Πόποβιτς, γεννημένος στο Σεράγεβο, ξεκίνησε την καριέρα του το 1961. Rock and roll και jazz στο ρεπερτόριό του και έχει κάνει πολλά σύγκλι και έχει περιοδεύσει πολύ. Η θάλασσα είναι κρύα και παγωμένη, τα κύματά της φεύγουν μακριά. Τα μαλλιά σου γίνονται γκρίζα, κάπου κάπου, όχι μακριά, ποιος ξέρει πού, ο 21ος αιώνας έρχεται και μ' αφήνει χωρίς εσένα αγαπημένη μου. Όλη μου η ζωή σβήνεται, την έζησα πια χωρίς μέλλον και μοιάζω πια με ένα ζευγάρι ξεπλημμένα παλιά blue jeans. Βοσνία Ερζεγοβίνη, Ντάβετετ Ζι Γιέκ, ο 21ος αιώνας. Συνθέτης Ζλάταν Πάζλης και Σίναν Αλιμάνοβιτς. Θυκουργός Ζλάταν Πάζλης, ερμηνευτής Ντάβορ Πόποβιτς και διευθυντής ορχήστρας Σίναν Αλιμάνοβιτς. Yeah.
si ti plavo, ne teče medi mlijeko, daleko srce od oka, voli li te neko? Još nosim stari džemper, što si mi isplela, i zauvijek mi srce prepolovila. Kad ulice su puste, tramvaji drijemaju, i kad me magle guste, kutaju. Pola srca kuca, samo pola je kod tebe. Kad životu puno damo, ona spojede. 20 i prvi vjetan traga dolazi, a tebi nema traga. 20 i prvi vjetan traga dolazi, a sreći nema traga. A sreći nema traga. Tu je doručak, a ljubav izvan njega. S tobom je i rastanak, strasniji od svega. Prozor tvoj još gori, svjetionik što ne vrijedi. Ja ne znam kome stvori, da gubim sve što vrijedi. Kad svijete nebom pališ, tišina zapjeva. Koliko mi fališ, da li znaš? Ništa mi ne vrijedi i moj život blijedi poput starog bluđica. 21. vijek nam draga dolazi, a tebi nema traga. 21. vijek nam draga dolazi, a sreći nema traga. Sreći nema traga. Odavor Popović, ja ti važnije za govini, su 20 prvi vijek, ti su meni u gostos protos eona. Βλέπετε ελληνική σημαία από τη δικιά μας την ελληνική αποστολή. Πέμπτη καρποστάλ. Μια βόρεια επαρχία γεμάτη από μικρές λίμνες και παραπόταμους, την επαρχία του Μόναγκαν, θα επισκεφθούν οι Νορβηγοί. Ένα ακόμα παράξενο τραγούδι στο φετινό διαγωνισμό, που ο στίχος του αποτελείται μόνο από 24 λέξεις και θα το ερμηνεύσει το συγκρότημα Secret Garden. Ο συνθέτης Rolf Loveland γνώρισε πέρσι τη βιολονίστρια Φιονούλα Σέρι. Εδώ στο Δουβλίνο η Φιονούλα Σέρι έπαιζε στην ορχήστρα της RTE. Έφτιαξε λοιπόν το συγκρότημα για αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε. Τις 24 λέξεις τραγουδάει Gunhild Tivernheim και ο στίχος είναι: αφήστε τη μέρα να κυλήσει έτσι ώστε η σκοτεινή νύχτα να μπορέσει να σε παρακολουθήσει νυχτερινό, και αν απλώνεται το σκοτάδι θα δώσει τη θέση του όταν η μαύρη νύχτα αποκαλύψει τη μέρα. Νορβηγία λοιπόν, Nocturne, νυχτερινό, συνθέτης Rolf Loveland, στιχουργός Peter Skavlan, ερμηνευτές το συγκρότημα Secret Garden. Διευθυντής ορχήστρας είναι ο Γκάιρ Λάγκσλετ. Yeah.
ήταν για την Νορβηγία το τραγούδι με τίτλο Nocturne. Για την Νορβηγία που έχει μια νίκη στο διαγωνισμό, το 85 στο Göteborg και από τον Bobby Jop. Το Φέρμανο της Βόρειας Ιρλανδίας θα περάσει τη μέρα της η αποστολή από τη Ρωσία. Περιοχή με λίμνες, αλλά και με ιστορικές τοποθεσίες. Ο Φίλιπ Κιρκόροφ είναι 28 χρονών. Η καριέρα του άρχισε το 88 και από τότε έχει εκδώσει 4 άλμπουμς. Το 90 κέρδισε το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό της χώρας του και το 92 το διαγωνισμό Χρυσός Ορφέας. Έχει περιοδεύσει πολύ στη Ρωσία και τα τραγούδια του έχουν γίνει επιτυχία. Όλα είναι ήσυχα, οι κοιλάδες κοιμούνται, η νύχτα είναι ακίνητη και το όνειρο βαθύ. Όλες οι βροχές και οι καταιγίδες είναι κρυμμένες μέχρι το πρωί. Κοιμήσου εσύ, φοβερή γίγαντα, παρακαλώ, κοιμήσου και εκτονώσου, δεν χρειαζόμαστε πολέμους, μην είσαι πια τόσο σκληρός. Κολυμπίλα τλα βουλκάνα, νανούρισμα σε ένα ηφαίστειο, συνθέτης Ηλία Βερσάτσκι, στιχουργός Ηλία Ρέσνικ. Ερμηνευτής ο Φίλιπ Κιρκόροφ και διευθυντής ορχήστρας είναι ο Ιγκόρ Λαλέφιν. Спят долины тихим сном, спят рябины над прудом, и дожди, и ветра притаились до утра. Спит великий океан, только ты один вулкан. Огнегривый старик, не умолкнешь ни на миг, слушайся доверчиво голос человечества. Обратись, пожалуйста, к разуму и к радости, навсегда забудь вулкан, чем грозил былым векам. Ты тиранит мир, устань, и горой зеленой стань. Ты навек забудь вулкан, чем грозил былым векам. Обратись, пожалуйста, к разуму и к радости. Спи, угрюмый великан, спи, не дремлющий вулкан. Отрекись от войны, мира дай и тишины, мира юным и седым, мира грешным и святым, мира жизни земной, мира небу над тобой. Ты навек забудь вулкан, чем грозил былым векам. Обратись, пожалуйста, к разуму и к радости. Φίλιπ Κιρκόροφ για τη Ρωσία στο τραγούδι «Κολυμπίλα τλα βουλκάνα» του ΤΕΠ. Ανούρισμα σε ένα ηφαίστειο. Τα βουνά Μόρν στην κομιτεία του Ντάουν είναι πασίγνωστα. Ποδηλασία λοιπόν για την Ισλανδική Αποστολή και ο Μπόχαλ Ντόρσον, γεννημένος το 1951, ήδη από τα 18 του χρόνια κατήχε το βραβείο της Ισλανδικής Pop. Με περισσότερα από 400 τραγούδια στο ενεργητικό του και με 25 χρυσούς δίσκους, με πάμπολα βραβεία και επένους, είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές στη χώρα του.
Ξέρω ότι πρέπει να τελειώσει, αλλά δεν μπορώ να σ' αφήσω να φύγεις. Και όσο περισσότερο μένω μαζί σου, τόσο περισσότερο μεγαλώνει ο πόνος. Αλλά δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τη ζωή χωρίς εσένα, θα μας τραγουδήσει σε λίγο ο Μπο Χαλντόρσον. Νούνα, ο τίτλος του τραγουδιού που σημαίνει τώρα. Συνθέτης Μπο Χαλντόρσον και Ed Wells. Στιχουργός Jon Orn Marinosson. Ερμηνευτής Μπο Χαλντόρσον. Διευθυντής ορχήστρας είναι ο Φρανκ Μακναμάρα. Núna ef þú vilt um vera mörum þér sín lindar má. Núna ef þú vilt mun ástinn snerta augur þeins og tjúb og blá. Núna ef þú vilt njótum þess að elsku þrá. Og ég veit allt tekur enda, fellur regn á grænan skó. Og á meðan þú ert hjá mér, mun ég elska með þér nóg. Þessi nótt er fyrir okkur, þessi koss er handa þér. Hann mun ljóm í gegn tárin, þegar loks að morgun. Núna ef þú vilt um vera mörum þér sín lindar má. Núna ef þú vilt mun ástinn snerta augur þín svo djúp og blá. Núna ef þú að elsku þrá. Núna ef þú vilt njótum þess að elsku þrá. Την χώρα των πάγων, την Ισλανδία, Νούνα, τώρα και ο Μπο Χαλντόρσον. Στις όχθες του ποταμού Σάνων, η πόλη Λίμερικ είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Αυτήν θα επισκεφτεί η Αυστρία. Η Στέλλα Τζόουνς, γεννημένη το 1971 στο Βερολίνο, κατάγεται από μουσική οικογένεια. Τραγουδίστρια της jazz η μητέρα της και τρομπετίστας ο πατέρας της. Από το 1977 η Στέλλα ζει στη Βιέννη και ξεκίνησε την καριέρα της από 8 ετών. Στα 13 της είχε κιόλας τον πρώτο της δίσκο και από τότε δουλεύει στη μουσική σκηνή. Η ζωή μου δεν θα είναι πια ποτέ η ίδια αν με κοιτάξεις και αν το χέρι σου με αγγίξει. Θα με πετάξεις στα σύννεφα. Και δεν λέω ψέματα, το φιλί σου με αναστατώνει. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει, είμαι τρελή μαζί σου και αυτό δεν είναι κακό, θα μας τραγουδήσει η Στέλλα Τζόουνς. Die Welt dreht sich verkehrt, ο κόσμος γυρίζει ανάποδα. Συνθέτης στιχουργός, Μίσα Κράουτς. Ερμηνεύτρια, η Στέλλα Τζόουνς.
Διευθυντής Ορχήστρας, ο Μίχαελ Κίμσου. Ρυθμικό κομμάτι από την Stella Jones, τη Welt Resig Verkehrt, ο κόσμος γυρίζει ανάποδα. Μία νίκη και για την Αυστρία, βλέπετε σημαίες, το 66 στο Λουξεμβούργο από τον Ούντο Γιούγκεν. Το Ντόνεγκαλ θεωρείται η περιοχή των αντιθέσεων. Οι ψηλότερες κορφές της Ιρλανδίας βρίσκονται εδώ και εδώ φτιάχνεται και το γνωστό μας Tweed ύφασμα. Εδώ βέβαια θα παρευρεθεί και η Ισπανική Αποστολή για το γύρισμα της δικής της Κάρτ Ποστάλ. Η Αναμπέλ Κόντε, γεννημένη στη Μάλαγα το 1975, ετοιμάζεται πυρετοδός για το Πανεπιστήμιο. Το 1982 αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μουσική και σπούδασε στο μουσικό σχολείο της πόλης της. Ένιωσα ένα μεγάλο κενό και μια ανάμνηση ήρθε ξανά. Δεν είσαι κοντά μου και τόση μοναξιά με πληγώνει. Ποιος ξέρει που να είσαι, έλα, έλα κοντά μου, έλα χρειάζομαι την αγάπη σου, έλα αγάπη μου. Θα μας πει η μικρούλα Αναμπέλ, η οποία όμως, όπως θα δείτε και εσείς λίγο, στη σκηνή αποδίδει μια χαρά. Vuelve conmigo, έλα κοντά μου, ο τίτλος του τραγουδιού. Συνθέτης στιχουργός, Χωσέ Μαρία Πουρών. Ερμηνεύτρια, Αναμπέλ Κόντε. Διευθυντής ορχήστρας, Εντουάρντο Λέιβα. Recuerdo dormido vuelve a despertar, no te tengo conmigo.
Ponce, vuelve conmigo, έλα κοντά μου για την Ισπανία με δύο νίκες μέχρι στιγμής, 68 στο Λονδίνο, 69 στη Μαδρίτη, συνεχόμενες. Οι Ισπανοί και μια ελληνική σημαία μπροστά από τους Ισπανούς, η Μεσόγειος έχει συγκεντρωθεί όλοι μαζί φαίνεται στην αίθουσα. Για να δούμε όμως τώρα την κάρτα ποστάλ της Τουρκίας. Οι Vikings ίδρυσαν την πόλη Waterford στις όχθες του ποταμού Σουίρ και τα τείχη του πύργου της παραμένουν ακέραια από εκείνη την εποχή. Το εργοστάσιο γυαλιού δίνει ζωή στην περιοχή και η αποστολή της Τουρκίας απολαμβάνει την περιήγησή της. Η Αρζού Ετσέ γεννήθηκε το 1963 στην Κωνσταντινούπολη. Από τα 13 της ασχολείται με τη μουσική, έχει τραγουδήσει με διάφορα συγκροτήματα και έχει εκπροσωπήσει τη χώρα της σε πολλά φεστιβάλ στο εξωτερικό. Στη Eurovision ήταν και το 89 στα φωνητικά όμως. Να αγαπάς, μη σταματάς να αγαπάς, με την αγάπη ο κόσμος γίνεται ατέλειωτος, πίστεψέ με. Χαμογέλα, μη σταματάς να χαμογελάς, το χαμόγελο δίνει αξία στη ζωή σου. Ξέχνα τον αυτόν τον κόσμο και δοκίμασε ξανά. Σεβ, αγάπη. Συνθέτης Μελίχ Κιμπάρ. Στιχουργός Ζωνέπ Ταλού. Ερμηνεύτρια η Αρζού Ετσέ. Διευθύντης ορχήστρας είναι ο Μελίχ Κιμπάρ. İçinde bir düş olmasa bile sev, sevgi bizimle. Sev, hiç durma sev, sevmekle var olacak sonsuz bir dünya inan. Gül, hiç durma gül. Başka gönlün inan. Gül, hiç durma gül. Gülmek anlam verir hayatına. Unutup bu dünyayı bir kere de. Hadi gel bir şarkı söyle bana. Uzanmış yatayım sonsuz. İçinde bir düş olmasa bile sevgi bizimle. Sev, hiç durma sev, sevmekle var olacak sonsuz bir dünya inan. Gül, hiç durma gül. Για την Τουρκία, Σεύ, αγάπη από την Αρζού Ετσέ. Για περισσότερα από 200 χρόνια, η μπύρα Γκίνες και το Δουβλίνο είναι σχεδόν συνώνυμα, όχι μόνο στην Ιρλανδία, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Μια επίσκεψη, συνεπώς, στην πυραρία Γκίνες είναι επιβεβλημένη για τους Κροάτες. Οι Μαγκαζίν ξεκίνησαν το 80 την καριέρα τους, σαν συγκρότημα και ψηφίστηκαν το συγκρότημα της χρονιάς για το 86, το 88 και το 94.
Με μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό τους, αντλούν την έμπνευσή τους από εθνικά στοιχεία διαφόρων περιοχών. Η Λίδια Χόρβατ θεωρείται η ντίβα της κροατικής όπερας. Συνεργάζονται στο τραγούδι που θα ακούσουμε και που λέει «Γλυκά, γλυκά ακούω κάποιο βιολί που αγγίζει τις χορδές της ψυχής μου. Πέρα από βουνά και θάλασσες παίζει για μένα. Νοσταλγία γεμίζει την ψυχή μου και μου οδηγεί σε σένα όλη μου τη ζωή». Νοστάλγια, νοσταλγία. Συνθέτης Τόντσι Χούλιτς, στιχουργός Βιεκοσλάβα Χούλιτς, ερμηνευτές Μαγκαζίν και Λίδια. Διευθυντής ορχήστρας Τίπικα Καλογέιρα. Νοστάλγια, νοσταλγία από τους Μαγκαζίν και την Λίδια. Βλέπετε ότι κάθε χώρα έχει τους υποστηρικτές της στην αίθουσα. Γαλλία, η 12η Carte Postale. Στις ακτές της Βόρειας Ιρλανδίας και σε ένα αλόβητο οικολογικά περιβάλλον ζουν πληθυσμοί θαλάσσιων πουλιών. Η επίσκεψη της γαλλικής αποστολής είναι σε αυτό το μέρος. Η Ναταλή Σανταμαρία είναι κορσικανή και γεννήθηκε το 1973. Πιάνο και μουσικές σπουδές στο οδείο της Νίκαιας την οδήγησαν το 1994 στο επαγγελματικό τραγούδι. Μου δίνει ραντεβού και συχνά μου λέει «Επιτρέπετε, Δεσποινής, να κρεμάσω γύρω από το λαιμό σας ένα φιλί αιώνιο κόσμημα?» Μου δίνει ραντεβού και σας το ομολογώ. Νιώθω να πετώ. Ακόμα και ο Θεός ζηλεύει αυτό τον τρελό άγγελο που με κάνει να πιστεύω στον παράδεισο. Μου δίνει ραντεβού σαν να μου έδινε τη ζωή του. Il me donne rendez-vous, μου δίνει ραντεβού. Συνθέτης François Bernheim, στιχουργός Didier Barbelivien, ερμηνεύτρια Nathalie Santamaria. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι ο Didier Barbelivien, που έχει γράψει τους έξυπνους στίχους του τραγουδιού, είναι στιχουργός πολλών και μεγάλων επιτυχιών, πολλών και μεγάλων γνωστών τραγουδιστών της Γαλλίας. Διευθυντής ορχήστρας Michel Bernol. Je me sens pousser des ailes. Et le bon Dieu est jaloux.
με τον ραντεβού, μου δίνει ραντεβού με την Ναταλή Σανταμαρία και τη Γαλλία που έχει και αυτή 5 νίκες στα 40 χρόνια αυτού του διαγωνισμού. Η πόλη του Σλίγκο γιορτάζει φέτος τα 750 χρόνια της. Με φεστιβάλ και εκθέσεις θα γιορτάσει τα γενέθλιά της. Και αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για τους Ούγκρους να δουν την πόλη. Ο Τσόμπο Σίγκατη γεννήθηκε το 1969. Άρχισε να σπουδάζει κλασική μουσική από τα 6 του χρόνια, στα 15 του άρχισε να συνθέτει και 3 χρόνια αργότερα έγινε επαγγελματίας τραγουδιστής. Τα τελευταία χρόνια έχει τραγουδήσει σε διάφορα ουγγρικά φεστιβάλ. Ακόμα σήμερα είναι τα γενέθλιά του, 13 του μηνός. Η Ουγγαρία έχει κληρωθεί στη 13η θέση και ο τραγουδιστής της έχει γενέθλια. Αυτό βέβαια δεν πέρασε στα σχολεία στο από τους Ούγκρους που περιμένουν να δουν τα αποτελέσματα των φοβερών αυτών συμπτώσεων. Νέο όνομα στον τοίχο ενός παλιού σπιτιού, νέα εικόνα σε μια άλλη σελίδα του άλμπουμ, νέος χρόνος, πιο εύκολος ίσως να τον ζήσουμε, αλλιώς δεν θα είχε νόημα. Ουίνε Βαρίγκι Has Fallen, νέο όνομα στον τοίχο του σπιτιού. Συνθέτης Φέρεντς Βόλας, στιχουργός Ότιλα Χόρβατ, ερμηνευτής Τσόμπο Σίγκατη. Διευθυντής ορχήστρας Φέρεντς Βόλας. Στην Ουγγαρία, Ουίνε Βαρίγκι Has Fallen, νέο όνομα στον τοίχο του σπιτιού και από τη φωνή του Τσόμπι Σίγκατη. Δέκατη τέταρτη καρτ ποστάλ επί συνόλου 23 που είναι οι χώρες που διαγωνίζονται απόψε.
Η Χερσόνησος του Ντίγκλ στο δυτικό μέρος του νησιού συνδυάζει ομορφιά με πλούσια παράδοση. Παλιές μπαλάντες, ρυθμοί και χοροί ακούγονται και παραδοσιακά όργανα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται. Ο Φρέντρικ Ετερλάνγκ κάνει μια μικρή εκδρομή στο Ντίγκλ. Ο Φρέντρικ έχει γεννηθεί στις Βρυξέλλες αλλά ζει στο Λος Άντζελες από το 1977. Η φωνή είναι ελεύθερη, ελεύθερη από όλα. Τα πάντα είναι πιθανά και δεν μας νοιάζει. Η φωνή είναι ελεύθερη να φωνάξει για τα όνειρά σου όταν ξυπνάς το πρωί και συναντάς τον εαυτό σου μπροστά στον καθρέφτη. Να κοιτάς τον εαυτό σου κατευθείαν στα μάτια. Να μιλάς με όποιον θες. Δεν ξύπνησες για το τίποτα και αυτό είναι ήδη κάτι, θα μας τραγουδήσει ο Φρεντερίκ σε λίγο. La voix est libre. Η φωνή είναι ελεύθερη. Συνθέτης τυχουργός Pierre Teunis. Ερμηνευτής Φρεντερίκ Ετερλάνγκ. Διευθυντής ορχήστρας Alec Manchon. Το Βέλγιο, La Voix est libre, η φωνή είναι ελεύθερη από τη φωνή του Φρέντρικ Ετερλάνγκ. Το Βέλγιο έχει μια νίκη στο Μπέργεν με τη μικρούλα Σάντρα Κιμ το 1986. Ηνωμένο Βασίλειο, η Βρετανία, η Αγγλία, μια από τις πιο προσεκτικά σχεδιασμένες πόλεις είναι το Westport στην Κομιτεία του Μάγιο. Για εδώ είναι σχεδιασμένη και η εκδρομή των Βρετανών. Το συγκρότημα Love City Groove, ομώνυμο με τον τίτλο του τραγουδιού, έρχεται από το Λονδίνο και αποτελείται από τους Beans, J-Paul και Reason. Όλοι ασχολούνται επαγγελματικά με τη μουσική και όλοι τους έχουν πάρει βραβεία σε διαγωνισμούς rap. Περιττό βέβαια να πω ότι το τραγούδι είναι rap. Μωρό μου με τρελαίνεις, νιώθω καλά, το μυαλό μου χάνεται γιατί όταν σε σκέφτομαι δεν ξέρω τι να κάνω.
Με κάνεις ευτυχισμένο όταν είμαι στις μαύρες μου, με ξεσηκώνεις με ένα φιλί. Love City Groove, ο τίτλος του τραγουδιού, επιχειρώ μια μετάφραση στην τρέλα της πόλης, συνθέτης στιχουργός Paul Hardy, Stephen Rudden, Tatiana Maiz, Jay Williams. Ερμηνευτές, το συγκρότημα Love City Groove. Οι Βρετανοί στην αίθουσα έχουν ήδη αρχίσει να χειροκροτούν, ο διευθυντής ορχήστρας Mike Dixon, ένα ρυθμικό ραπ κομμάτι. Από τους Love City Groove για το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βρετανία, με τις 4 νίκες μέχρι στιγμής. Φτάσαμε στη 16η Carte Postale, βόρεια του Belfast βρίσκεται μια από τις πιο μεγάλες μαρίνες, το Carrickfergus. Εδώ βρίσκονται και μεγάλες ποικιλίες από κύματα και ανέμους και βέβαια οι λάτρεις της ιστιοπλοείας σειραίουν από όλη την Ιρλανδία. Οι Πορτογάλοι δεν ξέρω αν είναι λάτρεις της ιστιοπλοείας και της ανίδας, πάντως εδώ θα ξαναγηθούν. Ο Τό Κρουζ γεννήθηκε στη Λισαβόνα το 1967. Το 1985 ξεκίνησε την καριέρα του με ένα rap τραγούδι που έγινε top hit για πολλές εβδομάδες. Εγγραφές σε στούντιο, σόου στο εξωτερικό και τηλεοπτικά προγράμματα τον απασχολούν, αλλά κυρίως αυτό που τον απασχολεί, όπως δηλώνει, είναι το παιδί του από το 1993 και μετά. Ποια είναι η ράτσα η δική σου ή η δική μου, όπου και αν πήγε ρίζωσε, από θάλασσα σε θάλασσα, από ουρανό σε ουρανό, εκεί που δεν υπήρχε ψυχή και έκανε τον κόσμο πατρίδα του. Ανοιχτόχρωμε φίλε μου, είσαι η κρέμα στο σκούρο μου τσάι. Μείγμα από βανίλια και σοκολάτα είναι πιο γλυκό από μέλι. Μπαουνίλια εσκουλάτ, βανίλια και σοκολάτα από τον Τό Κρουζ
με διευθυντή ορχήστρα τον Θήλο Κράσμαν. Branca foi achar naquelas terras mais a sul gente doce e musical que em seu canto tropical pôs o sonho mar azul. Quem temperou o nosso amor? Vem da caravela com pimenta e com canela, com gingão e açafrão. Amada de branca pele, és nata no meu chamado. Tem mais paladar que o mel, casar baunilha com chocolate. Que povo é este que partiu e foi dobrar o bujador? Este povo que sentiu o feitiço, o desafio de inventar um novo amor. Inventar um novo amor. Das mãos unidas nasce a flor. E cada beijo sabe a paz. Quando a alma sente o amor, tem o corpo qualquer cor. Preto ou branco, tanto faz. Tanto faz. Baunilha e chocolate για την Πορτογαλία από τον Τό Κρούζ. Πήγα στην 7η θέση, θα την ακούσουμε σε λίγο, πληρώθηκε η Κύπρος. Στην καρδιά της Ιρλανδίας βρίσκονται τα Midland, τα Μεσόγεια δηλαδή, πηγή της ιδουνανικής παράδοσης σε εκτροφή αλόγων. Οι Ιρλανδοί λατρεύουν τα άλογα και ο Αλέξανδρος Παναγής από την Κύπρο θα ασχοληθεί λιγάκι σε αυτή την καρποστάλ τουλάχιστον με την υπασία. Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε στη Λευκοσία το 1970 από οικογένεια μουσικών, μελέτη πιάνου και τραγουδιού και ασχολήθηκε γρήγορα και με τη σύνθεση. Απόφυτος του Σχολείου Μουσικής του Μπέκλεϊ της Βοστόνης, όπου το 1993 κέρδισε και το βραβείο τραγουδιού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Αλέξανδρος είχε την ευκαιρία να τραγουδήσει μαζί με διασημότητες όπως ο Billy Joel και ο Richard Marx. Τρία άλμπουμ στην Κύπρο και μια μεγαλύτερη καριέρα αρχίζει στην Ελλάδα. Δεν είναι η πρώτη του φορά στη Eurovision, αφού το 89 και το 91 είχε έρθει για φωνητικά. Φέτος τα φωνητικά της Κύπρου είναι η Κατερίνα Ανδρέου, η Χριστίνα Αργύρη, η Νάσια Τραχωνίτου, ο Κωνσταντίνος Φιλίππου και ο Δημήτρης Χωριανόπουλος. Στη φωτιά ο τίτλος του τραγουδιού, συνθέτης, υπουργός και ερμηνευτής Αλέξανδρος Παναγής και εδώ ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας ο Γιώργος Θεοφάνους. Με την κρίζα μου στο νήμα κοιτεύω.
κατέβω και σταθερά προχωρώ. Όμως δεν πίστεψα τους αντέστρες. Είμαι ο Έλληνας που πόρεμα. Είπαν πως καθηγόμους μου χάρισα. Δεν είναι μόνος κι όμως επέζησα. Από τον Αλέξανδρο Παναγή, τα ελληνικά μας από την Κύπρο ταξίδεψαν σε 300 εκατομμύρια τηλεθεατές. Να έχει μια καλή επιτυχία και το τραγούδι της Κύπρου. Βλέπετε εδώ τους Κύπριους και τους Έλληνες μαζί. 18η Κάρτ Ποστάλ στην κομιτεία του Κλέρ, οι οροσειρές τους Μόχερ φιλοξενούν καταράκτες και σπάνια λουλούδια που φυσιολογικά ανθούν μόνο στις Άλπεις. Το προϊστορικό ντόλμεν του Πούλναμπρον στέκει σαν μυθικό σύμβολο μιας άλλης αρχαίας Ιρλανδίας, της Ιρλανδίας των Γκελτών και των Βίκινγκς. Ο Σουηδός Γιον Γιόχανσεν, 29 ετών, είναι γιος του γνωστού ντραμίστα της jazz Έγκυλ Γιόχανσεν. Ο Γιον σπούδασε μουσική και σύνθεση. Μόλις έχει εκδοθεί το πρώτο του αγγλόγλωσσο άλμπουμ του, γιατί οι Σουηδοί όπως και εμείς έχουν το πρόβλημα της γλώσσας στο στίχο. Στη συμμετοχή της Σουηδίας αξίζει να πούμε ότι ο Σουηδός συνθέτης Μπόμπι Λιούγκρεν είναι από μητέρα Ελληνίδα, μιλάει άψογα ελληνικά και βέβαια μαζί με όλη τη σουηδική αποστολή ήρθαν στην ελληνική βραδιά εδώ στο Δουβλίνο. Κοίταξέ με, λιμάνι στη Φίελα, σαν κύμα γεννήθηκα να σε κουβαλάω πάνω μου. Ναι, κοίταξέ με, στο φως και το σκοτάδι και θα είμαι εκεί και ποτέ δεν θα σε αφήσω. Τύπο Μέι, κοίταξέ με, συνθέτης Μπόμπι Λιούγκρεν, Χάκαν Αλκμπιτ. Στίχουργός Ίγκελα Πόσμαν, ερμηνευτής Γιάν Γιόχανσεν, διευθυντής ορχήστρας Άντερς Μπέρλουντ. När din väg är lång och du är trött, men du måste ändå gå. Och när skogarna börjar växa och få liv, och när natten skrämmer så, är jag bredvid dig. Följer varje steg du tar. Hos dig stannar jag kvar. Så se på mig, en hand i stormen, som en våg som föds att bära dig. Jag ser på mig i ljus och mörker. Är jag där och aldrig lämnar jag dig.
Και το main για τη Σουηδία από τον Γιόν Γιόχανσεν. Η Σουηδία έχει τρεις νίκες στο διαγωνισμό, 74 με τους Άμπα, 84 με τους Έρεις και το 91 με την Καρόλα. Η πόλη του Άρμο υπήρξε κάποτε η πρωτεύουσα του Όλστερ και των πολεμιστών του που γέμιζαν το φρούριο του Νάβαν. Στη Βόρειο Ιρλανδία με τα Γεωργιανά κτίρια, το Άρμο είναι μια από τις πιο όμορφες πόλεις, σας διαβεβαιώ, μιας και μας ξενάγησαν και μας εκεί σε μια όμορφη εκδρομή στη Βόρεια Ιρλανδία. Η Άουτ Βίλκεν, Γερμανίδα που τραγουδά για τη Δανία, ζει εκεί από το 1975. Τα τελευταία 10 χρόνια δεσπόζει στη δανέζικη ροκ σκηνή. Ένα όμορφο τραγούδι που ανεβαίνει πολύ από τις φωνητικές και εκφραστικές ικανότητες της Άουντ. «Πες μου πότε φεύγουν τα τρένα, άσε να ξυπνήσουμε μαζί, τώρα που το χιόνι με χμαλωτίζει, από την μόλς της Κάγεν μου λείπεις και τα μεταξωτά σεντόνια και τα πρωινά σε μπλε μπαλκόνια, δεν θα υπάρξουν άλλοι άγριοι κύκνοι όσο πέφτει τόσο πυκνό χιόνι». Η μόλς και η Σκάγεν είναι περιοχές της Δανίας. Φραμούρ Στιλ Σκέγγεν είναι ο τίτλος του τραγουδίου από την Μόλς της Σκέγγεν, συνθέτης Μέτε Ματίεσεν και Λίζε Κάμπλ. Στιχουργός Λίζε Κάμπλ, ερμηνεύτρια Άουτ Βίλκεν και διευθυντής ορχήστρας Φρέιρ Ίβερ. Την Δανία, η Άουτ Βίλκεν, Φραμόλς της Σκέγγεν από τη Μόλος της Σκέγγεν. Η Δανία μια νίκη στο διαγωνισμό, το 63 στο Λονδίνο, με τον Γιώργεν Λιούγκμαν. Νυχτερινή ζωή στο Δουβλίνο. Παμπ, εστιατόρια και μπειραρίες που ξενυχτούν σοβαρά, κάτι που συμβαίνει μόνο κάτω σε εμάς.
Η Ντάρια Σβάιγκερ από τη Σλοβενία γεννήθηκε στο Μάριμπορ και αποφύτησε στο τραγούδι από το Γκρατς της Αυστρίας. Από την εποχή της μελέτης της είχε ήδη αρχίσει τις εμφανίσεις της. Από το 1992 συνεργάζεται με το Εθνικό Θέατρο του Μάριμπορ. Το 1993 βραβεύεται στην κατηγορία Pop και εκδίδει και τον πρώτο της δίσκο. Άκουμε, αγκάλιασέ με τα μάτια σου, πίστεψέ με, μην κρύβεσαι στη νύχτα, εξομολογήσου μου ό,τι θες να φιλήσεις τον ήλιο. Ονειρεύεσαι, είσαι μέσα μου στον αέρα που βυθιζόμαστε, μόνο η φωνή σου είναι για μένα ζωντανή. Πρισλούχνιμη, ο τίτλος του τραγουδιού, άκουσέ με, συνθέτης Πρίμος Πέτερσα και Στάσο Φαϊόν. Στιχουργός Πρίμος Πέτερσα. Ερμηνεύτρια Ντάρια Σβάιγκερ. Διευθυντής ορχήστρας είναι ο Γιώργος Τρίουσος. Прислухни ми, обемуме поглед, заупай ми, ко ночь те скрие в ней. Признай да туди ти, полюбил солнце ви, инсанья. Мені си, спрямляш ме, знай глас ли твой, пребуя се, у жарем тиха си сплетен, код ноци звезда ти скриваш се, мені тліш, заупай ба, да едно є небо, нем си ти. Για τη Σλοβενία, Πρισλούχνιμη, άκουσέ με από την Ντάρια Σβάιγκερ. Και πάλι Βόρειος Ιρλανδία, πρωταγωνιστή φέτος αφού είναι η πρώτη της χρονιά που ανοίγει τα σύνορά της, Μπέλφαστ και μια σύντομη ξανάγευση για το Ισραήλ. Η Λιώρα είναι 26 ετών και έχει ήδη προφτάσει να βγει εκτός Ισραήλ για συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Βραζιλία αλλά και Ευρώπη. Το πρώτο της άλμπουμ βρέθηκε στις πρώτες θέσεις των επιτυχιών. Το τραγούδι είναι μια τυπική Ισραηλινή συμμετοχή με ιδιαίτερο βάρος στα φωνητικά. Με μια προσευχή αμήν που ανεβαίνει αμήν, κάθε ψυχή θα ευαινεί το Θεό αμήν και θα δώσει μια ευλογία για ειρήνη και σκέψη. Πάνω από τα σπίτια μας θα μας τραγουδήσει σε λίγο η Λιώρα. Άμεν, αμήν, ο τίτλος του τραγουδιού. Συνθέτης Μόζε Ντάτζ, στιχουργός Σαμουντάι Μπενζεύ. Ερμηνεύτρια η Λιώρα. Διευθυντής ορχήστρας είναι ο Γκάρι Γκόλμαν.
Τις δύο συνεχόμενες νίκες αυτό το διαγωνισμό, το 78 με το Αμπανιντή και το 79 με το Χαλελούγια, ήταν η Λιώρα και το τραγούδι Άμεν. Προτελευταία Καρποστάλ, μεσαιωνική πόλη, το Κιλκένι, με τα στενά δρομάκια και τα παραδοσιακά μαγαζιά, είναι η ιδεώδης περιοχή για την αντιπροσωπεία από τη Μάλτα. Ο Μάικ Σπιτέρι άρχισε να τραγουδά από τα 14 του. Κυρίως ροκ και ζωντανές συναυλίες τον καθιέρωσαν από νωρίς. Είναι ο θριαμβευτής του διαγωνισμού για την Eurovision και είναι αδερφός της Μέρις Πιτέρι που πριν από 3 χρόνια είχε πάρει την καλύτερη θέση στο διαγωνισμό για τη Μάλτα. Αυτό το παλιό συνέστημα, τα όνειρα που μοιραστήκαμε, είναι απλώς κομμάτια του παρελθόντος, μια σιωπή. Σκιές από βροχερό καιρό. Ήταν η αγάπη μας αρκετά δυνατή να αντέξει. Keep me in mind, έχε με στο νου σου ο τίτλος του τραγουδιού. Συνθέτης Ρέι Άγγιους, στιχουργός Άλφρεντ Σαντ, ερμηνευτής Μάικ Σπιτέρι. Διευθυντής ορχήστρας, ο Ρέι Άγγιους. Together, I just fragments of the past. There's a silence, shades of stormy weather. Was a love too good to last? Light a candle, sing a song. Look for rainbows, that's nothing wrong. Every night I cry my heart out, 'cause we're drifting apart. Now I know. Keep me in mind when you're all alone. Dial my number, I'll wait by the phone. We'll have tomorrow and sweet dreams to follow. From a world of laughter,
brings back echoes night and day. Light a candle, sing a song. Look for rainbows, that's nothing wrong. Every night I cry my heart out, 'cause we're drifting apart. Now I know, keep me in mind when you're all alone. Dial my number, I'll wait by the phone. Send me some loving and take me to heaven. Put love on the line, just make it known that you're mine. Είχαμε στο νου σου από τον Μάικ Σπιτέρι για τη Μάλτα. Με ελληνική γεύση θα ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της αποσύνης βραδιάς. Την 23η θέση, στην τελευταία θέση η Ελλάδα. Τα παιδιά της ελληνικής αποστολής επισκέφθηκαν το κάστρο του Μάλαχάιτ στα βόρεια του Δουβλίνου. Χτισμένο την εποχή του Ερίκου του Δεύτερου της Αγγλίας, μισό μεσαιωνικό και μισό γρηγοριανό, διαχέει τη μακριά του ιστορία και παράδοση. Η φετινή ελληνική αποστολή ήταν μια από τις πιο ζωντανές και πιο κεφάτες που είχαν ποτέ στο διαγωνισμό. Η Ελίνα Κωνσταντοπούλου από τον πρώτο ρίσκο της κιόλας έχει ήδη αρχίσει την ανωδική της καριέρα. Ο Νίκος Τερζής, Πειραιώτης που ζει στην Αθήνα, δεν είναι μόνο γνωστός από το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1991, αλλά και από πολλά τραγούδια του που έγιναν επιτυχίες. Ο Αντώνης Παπάς, παλιός φίλος του διαγωνισμού, σκηνοθέτης, ασχολείται με το στίχο από τα 19 του. Στη σκηνή, μαζί με την Ελίνα, θα δούμε τον Παναγιώτη Τερζή στον Αυλό του Πανός, τον Στέλιο Ζαχαρίου στα κρουστά, τον Τάκη Αργυρίου στα keyboard και τη Μαριά Τζαπιερίδου στα φωνητικά. Μια ιδιαίτερα συμπαθή, ιδιαίτερα δημοφιλής αποστολή, όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς από το χειροκρότημα στο τέλος. Ποια προσευχή, συνθέτης Νίκος Τερζής, υπουργός Αντώνης Παπάς, ερμηνεύει και Ελίνα Κωνσταντοπούλου, ενορχιστρωτή διασυνθιωτή σας, ο Χάρης Ανδρεάδης. Και γάρε βούλον το μιάνε την γην ταυτήν, μη γιγνώσκοντες την ύβριν, είναι πίουν. Καταχραστήκανε κανάν ιεροσηλία κι ούτε που τραπήκανε. Την ιστορία της ζωής μου δε σκεφτήκανε. Ποια προσευχή εγώ να κάνω για τα κρίματα τους? Ποια προσευχή μπορώ να πω για να σωθούν? Στάζω κρασί για να ξεπλύνω τα αμαρτήματα τους. Ποια προσευχή να πω για αυτούς που με πονούν? Να μου πάρουνε το θρόνο, κάποιοι προσπαθήσανε. Ένα αστέρι είχα μόνο και το απαιτήσανε. Το πόσο άντεξα στον χρόνο αγνοήσανε. Ποια προσευχή εγώ να κάνω για τα κρίματα τους? Ποια προσευχή μπορώ να πω για να σωθούν? Στάζω κρασί για να ξεπλύνω τα αμαρτήματα τους. Ποια προσευχή να πω για αυτούς που με πονούν?
προσευχή λοιπόν και ποια ευχή να κάνουμε για να βοηθήσουμε το ελληνικό τραγούδι να πάει καλά, να πλασαριστεί καλά. Βλέπετε τη σημαία μας, τα μέλη της ελληνικής αποστολής εδώ. Και με την Ελλάδα, με την δικιά μας τη φωνή, ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος της αποκτήνης βραδιάς. Well, you've now heard the 23 entries in this year's Eurovision Song Contest, and I know you'll agree that all of the performers deserve our congratulations. Συγχαρητήρια για όλους και ένα θερμό χειροκρότημα από την Αίθουσα και στις 23 χώρες. Μπορείτε να παίξετε τα στοιχήματά σας και τώρα αφού ακούσετε τα τραγούδια μπορώ να σας πω και τα στοιχήματα που παίζονται εδώ για τα φετινά τραγούδια, γιατί όπως κάθε χρόνο παίζονται και εδώ τραγούδια. Είναι λοιπόν 2 προς 1 το Σουηδικό, 5 προς 2 της Σλοβενίας, 6 προς 1 της Ιρλανδίας, 7 προς 1 του Ηνωμένου Βασιλείου. 20 προς 1 παίζουν την Ελλάδα και την Κύπρο. Φαβορεί λοιπόν το τραγούδι της Σουηδίας, έχει ξεχωρίσει. Αυτή που βλέπετε είναι η Ντάνα, είναι η πρώτη νικήτρια για την Ιρλανδία. Τη χειροκροτεί βέβαια η αίθουσα. Η Ντάνα είχε κερδίσει το 1970 στο Άμστερνταμ με το τραγούδι All Kinds of Everything και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής εδώ στην Ιρλανδία, πραγματικά. Σας είπα λοιπόν πώς παίζονται τα στοιχήματα. Μπορείτε να κάνετε και εσείς τα δικά σας στοιχήματα. Η Σουηδία θεωρείται φαβορή. Βέβαια, κάποιες φορές ισχύουν τα προγνωστικά εδώ, κάποιες όχι, συνήθως όχι. Πάντως το Σουηδικό είναι πραγματικά ένα τραγούδι που θα πάει καλά. Ο Mr. Eurovision Johnny Logan και αυτός στο ακροατήριο. Στον Johnny Logan χρωστάει 3 νίκες της από τις 6 η Ιρλανδία. Happy birthday to you, στα γενέθλια του Johnny Logan απόψε. Η Ιρλανδία τον αγαπάει ιδιαίτερα, να του ευχηθούμε και εμείς λοιπόν του Johnny Logan να τα χιλιάσει. Φαντάζομαι ότι οι Ιρλανδοί διοργανωτές σου εύχονται να μην στείλει τώρα σύντομα τραγούδι στην Eurovision και το κερδίσει, γιατί δεν θα αντέξουν να το διοργανώσουν ξανά. Κοστίζει πάρα πολύ και σε χρήμα και σε κόπο και σε θυσίες. Για να δούμε τώρα σε αυτή την ωραία θήκη το έπαθλο, το βραβείο που θα πάρει το πρώτο τραγούδι. Γυαλί και Αθήμη, χειροποίητο σε 3 διαστάσεις που αντανακλά το φως και την κίνηση. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο βραβείο, για αυτό το βραβείο πάλεψαν 23 χώρες και αυτό το βραβείο θα ήθελαν να φέρουν πίσω στη χώρα τους μαζί με την τιμή για τη διοργάνωση του διαγωνισμού την επόμενη χρονιά. Οι επιτροπές έχουν ήδη αρχίσει να συζητάνε και να ψηφίζουν. Και όσο οι επιτροπές ψηφίζουν, να σας υπενθυμίσω ότι είναι 10 εξαμελείς σε κάθε χώρα, από διάφορα άτομα και από 8 επαγγελματίες. Οι Ιρλανδοί εδώ, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος που είναι η ψηφοφορία, έχουν ετοιμάσει κάτι το ειδικό. Η Ιρλανδική τηλεόραση, η RTE, ανέθεσε ειδικά για την απόψινή βραδιά στον Μίχαελ Οσούλεμπχάιν να συνθέσει μια νέα δουλειά. Το θέμα λοιπόν που ακούτε παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλία από θέματα και ρυθμούς, παραδοσιακούς, κλασικούς και σύγχρονους. Είναι κυρίως φωνητικό και απόψε κάνει τη μεγάλη του πρεμιέρα. Λέγεται Solidheim και που έκανε πρεμιέρα απόψε. Και πάλι η ελληνική σημαία να κυματίζει. Όλος αυτός ο κόσμος λοιπόν που βλέπετε και άλλος τόσος που δεν κατάφερε να μπει στην αίθουσα, ήρθε εδώ προσκεκλημένος, πέρασε από πάρα πολύ αυστηρά μέτρα ασφάλειας για να μπορέσει να παρακολουθήσει την απόψινή βραδιά ζωντανή και εν τη γενέση της. Πάντα στη Eurovision η αλλαγή του φορέματος της παρουσιάστριας σημαίνει πέρασμα στην δεύτερη φάση του διαγωνισμού και την πιο ίσως ενδιαφέρουσα, γιατί πλέον εδώ έχουμε να κάνουμε με την ψηφοφορία των επιτροπών των 23 χωρών που συμμετέχουν φέτος τουλάχιστον στην Eurovision. Όλες λοιπόν οι επιτροπές
επιτροπές έχουν ήδη αποφασίσει και βρίσκονται stand-by για να μπορέσουν να δώσουν το αποτέλεσμα της δική τους ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία είναι όπως κάθε χρόνο, τίποτα δεν αλλάζει, είναι μέχρι 12 βαθμούς, μπορούμε να δώσουμε στο καλύτερο τραγούδι. Σε περίπτωση ισοψηφίας που έχει συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν, το τραγούδι με τα περισσότερα δωδεκάρια ή με τα περισσότερα δεκάρια έρχεται πρώτο, και το λέμε γιατί όσο απίθανο και αν είναι, συμβαίνει αρκετά συχνά. Έχουμε λοιπόν εδώ και τον κύριο Christian Clausen, που είναι ο γραμματέας για απόψε, είναι υπεύθυνος στην EBU για ειδικά προγράμματα, ο οποίος θα επιβλέψει βεβαίως και θα παρακολουθήσει τον ομότυπο της ψηφοφορίας. Ξεκινάμε λοιπόν καλώντας τη Βαρσοβία και την Πολωνία. Βλέπουμε και εικόνα και περιμένουμε να ακούσουμε τα αποτελέσματα της Πολωνίας. Ένας βαθμός στην Κύπρο από τη Βαρσοβία. Δύο βαθμοί στην Αυστρία. Τρεις βαθμοί στη Δανία. Τέσσερις βαθμοί για τη Σλοβενία κατευθείαν από Πολωνία. Ηνωμένο Βασίλειο, 5 βαθμοί. Greece, 6 βαθμοί Greece, από την Πολωνία. Στην Ελλάδα, βεβαίως. 7 βαθμοί France, στη Γαλλία. France, 7 points. Spain, 8 points. 8 βαθμοί Spain, στην Ισπανία. Espagne, 8 points. Sweden, στην Σουηδία δίνει τους 10 βαθμούς της. Και τελικά, τη Νορβηγία δίνει το άριστα, το δωδεκάρι, η Πολωνία. Να λοιπόν, από το Green Room, το χώρο των καλλιτεχνών, ο Σουηδός καλλιτέχνης πριν ήταν η Νορβηγή. Να περάσουμε τώρα στην Ιρλανδία. Το Δουβλίνο. Και περιμένουμε την ψηφοφορία. Ένας βαθμός στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Ιρλανδία. Δύο βαθμοί στην Ισπανία. Τρεις βαθμοί στην Κροατία από την Ιρλανδία. Τέσσερις βαθμοί στη Μάλτα. Πέντε βαθμοί στη Γαλλία. Έξι βαθμοί στην Ισλανδία, πάντα από την Ιρλανδία. Επτά βαθμοί στη Δανία. Slovenia, 8 points. Οκτώ βαθμοί στη Σλοβενία. Norway, 10 points. Δέκα βαθμοί στη Νορβηγία. Norvège, 10 points. And finally, Sweden, και στη Σουηδία το δωδεκάρι από την Ιρλανδία. Είναι βέβαια πάρα πολύ νωρίς, βλέπουμε την πρώτη ισοψηφία, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, δύο χώρες μόνο έχουν ψηφίσει. Two sets of votes. We've got a tie already. Norway and Sweden. Έχουμε λοιπόν ισοψηφία. Αυτό μας λέει και η Μέρι Κένεντι με τους 22 βαθμούς. We proceed now to Germany and Dresden. Πάμε στη Δρέσδη τώρα και στη Γερμανία. Hello Dublin. Hello Mary. Dresden calling and here are the results of the για να δούμε τι ψηφίζει η Γερμανία. Ένας βαθμός στην Ιρλανδία, η αίθουσα δίθαμε σχετή. Οι Ιρλανδοί είναι πολύ ζωντανός λαός, πάντα εκδηλώνουν τα αισθήματά τους. Δύο βαθμοί στη Μάλτα. Τρεις βαθμοί στην Κύπρο. Τέσσερις βαθμούς στην Νορβηγία, αυτό τη ρίχνει την Νορβηγία. Πέντε βαθμοί στη Σλοβενία. Έξι βαθμοί στην Ισπανία από τη Γερμανία. Επτά βαθμοί στη Δανία. Οκτώ βαθμοί στη Γαλλία, 9 και 11 δεν υπάρχει στην ψηφοφορία.
10 βαθμοί στο Ισραήλ από τη Γερμανία. Και στη Σουηδία οι 12 βαθμοί, ξεχωρίζει η Σουηδία, δεν υπάρχει πια ισοπτησία, περνάει μπροστά. Να η Σουηδική αποστολή και εδώ είναι η Ισραηλινή. Βοσνία-Ζεγοβίνη. Σεράγεβο λοιπόν, κατευθείαν από Σεράγεβο. Βλέπετε το σκηνικό στο Σεράγεβο. Ένας βαθμός στην Νορβηγία. Δύο βαθμοί στη Σουηδία, αυτό ρίχνει τώρα τη Σουηδία. Τρεις βαθμοί στη Δανία. Ηνωμένο Βασίλειο, τέσσερις βαθμοί. Πέντε βαθμοί στην Ιρλανδία. Έξι βαθμοί στη Σλοβενία, που έχει ψηφιστεί από όλους μέχρι στιγμής. Επτά βαθμοί στο Ισραήλ, από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Οκτώ βαθμοί στην Ισπανία, και η Ισπανία πάει καλά μέχρι στιγμής. Την Κροατία δίνει τους 10 βαθμούς η Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Και τους 12 στην Μάλτα. Καθυλωμένες στην Νορβηγία με τη Σουηδία, βέβαια προηγεί τη Σουηδία. Η Σουηδία προηγείται, να η αποστολή της Μάλτας. Χαμόγελα βλέπετε σε όλες τις αποστολές, αλλά μπορώ να σας βεβαιώσω ότι το άγχος είναι φοβερό αυτή τη στιγμή και η αγωνία. Και πάμε στην Σουηδία τώρα. Την Νορβηγία, με συγχωρείτε, και το Όσλο. Για να δούμε τι ψηφίζει η Νορβηγία. Ένας βαθμός στην Ιρλανδία. Δύο βαθμοί στην Ισλανδία. Σας υπενθυμίζω ότι η Νορβηγία ακολουθεί τη Σουηδία και ψηφίζει αυτή τη στιγμή. Τρεις βαθμοί στην Αυστρία. Να δούμε αν θα ψηφίσει τη Σουηδία. Τέσσερις βαθμοί στην Πολωνία. Πέντε βαθμοί στην Κύπρο. Έξι βαθμοί στην Γαλλία. Επτά βαθμοί στην Κροατία. Οκτώ βαθμοί στην Σουηδία. Την ψήφισε. Δέκα βαθμοί στη Ρωσία από την Νορβηγία. Και στη Δανία δίνει το δωδεκάρι και βάζει και τη Δανία στη μάχη διεκδίκησης. Και βλέπουμε εδώ την Outvilken και τη Δανέζικη αποστολή. Εδώ βλέπουμε τους Ρώσους και τον Φίλιπ Κυρκόρο. Περνάμε στη Μόσχα και στη Ρωσία. Από τη Μόσχο λοιπόν περιμένουμε τη Ρωσία να δίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο ένα βαθμό. Στην Ουγγαρία δύο βαθμούς και παίρνει τους πρώτους της δύο η Ουγγαρία. Τρεις βαθμοί για την Ισλανδία. Τέσσερις βαθμοί στην Κύπρο από την Ρωσία. Πέντε βαθμοί στην Ιρλανδία. Έξι βαθμοί στη Σουηδία. Εφτά βαθμοί στη Σλοβενία από τη Ρωσία. Οκτώ βαθμοί στο Ισραήλ από τη Μόσχα. Δέκα βαθμοί στη Δανία που μπαίνει πολύ σοβαρά στη μάχη διεκδίκησης της πρώτης θέσης. Και στη Νορβηγία δίνει το 12
Η Σουηδία εξακολουθεί να προηγείται αυτή τη στιγμή με δεύτερη τη Δανία όμως και τρίτη την Νορβηγία. Λοιπόν, Σουηδία με 50, Δανία με 42, Νορβηγία με 39, Σλοβενία με 30 και Γαλλία με 26 βαθμούς. Δεν μπορώ να πω ότι είναι έκπληξη τα αποτελέσματα, είναι κάτι το αναμενόμενο. Όσο τουλάχιστον αφορά το πρώτο τραγούδι. Η Νορβηγία ήταν ένα τραγούδι που δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει αν θα πάει καλά ή όχι. Θα εξαρτιόταν από το ρεύμα του φετινού διαγωνισμού, αν ήθελε τόσο μελωδικό τραγούδι. Από το Reykjavik λοιπόν της Ισλανδίας, ένας βαθμός για τη Σλοβενία. Δύο βαθμοί για την Κύπρο. Τρεις βαθμοί για την Ιρλανδία. Τέσσερις βαθμοί για τη Σουηδία. Πέντε βαθμοί για την Ισπανία. Έξι βαθμοί για την Πολωνία. Επτά βαθμοί για τη Δανία. Οκτώ βαθμοί για τη Γαλλία. Δέκα βαθμοί για την Κροατία από την Ισλανδία. Και στην Νορβηγία δίνει το 12 η Ισλανδία. Και η Νορβηγία, τη βλέπουμε κιόλας, αρχίζει να ανεβαίνει. Εδώ είναι η κροατική αποστολή. Και περνάμε στην Αυστρία. Guten Abend, Dublin. This is Vienna calling. Here are the results of the Austrian jury. Η Βιέννη, λοιπόν, δίνει ένα βαθμό στο Βέλγιο. Malta, 2 points. Δύο βαθμοί στη Μάλτα. Slovenia, 3 points. Τρεις βαθμούς στη Σλοβενία. Iceland, 4 points. Τέσσερις βαθμούς στην Ισλανδία. Greece, 5 points. Πέντε βαθμοί στην Ελλάδα από την Αυστρία. Israel, 6 points. Έξι βαθμοί στο Ισραήλ. Israel, 6 points. Denmark, 7 points. Τη Δανία, 7 βαθμοί. Denmark, 7 points. Sweden, 8 points. Οκτώ βαθμοί στη Σουηδία. Suède, 8 points. France, 10 points. Δέκα βαθμοί στη Γαλλία και το 12. France, 10 points. And United Kingdom. Το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο έδωσε τους 12 βαθμούς, αυτό δεν απειλήγεται καθόλου τη Σουηδία. Εδώ βλέπουμε τη City Groove. Και να περάσουμε στην Ισπανία. How are you? Very well, this thank is the vote of the Spanish jury. Hungary, 1 point. Ένας βαθμός στην Ουγγαρία από την Ισπανία. Turkey, 2 points. Οι δύο πρώτοι βαθμοί για την Τουρκία. Ireland, 3 points. Τρεις βαθμοί στην Ιρλανδία. Norway, 4 points. Τέσσερις βαθμοί στην Νορβηγία. Norvège, 4 points. Cyprus, 5 points. Πέντε βαθμοί στην Κύπρο. Cyprus, 5 points. Austria, 6 points. Έξι βαθμοί στην Αυστρία. Autriche, 6 points. Belgium, 7 points. Επτά βαθμοί στο Βέλγιο. 7 points. Belgique, 7 points. Greece, 8 points. Οκτώ βαθμοί στην Ελλάδα από την Ισπανία. Greece, 8 points. Malta, 10 points. Δέκα βαθμοί στη Μάλτα. 10 points. Malta, 10 points. And finally, Croatia. Στην Κροατία δίνει το 12 η Ισπανία. Η Σουηδία ακλόνητη στην πρώτη θέση με 62 βαθμούς. Με δεύτερη τη Δανία και τρίτη την Νορβηγία. Βέβαια, οι δύο πρώτες, η Σουηδία και η Δανία, έχουν ένα βαθμό διαφορά.
Η Αξιαμνάρ Μέρι. Good evening, Dublin. Περάσαμε τώρα στην Άγκυρα και στην Τουρκία. The results of the Turkish jury. Sweden. Σουηδία. Ένας βαθμός. Από την Τουρκία. France. 2 points. France, 2 points. Δύο βαθμοί στη Γαλλία. Bosnia, Herzegovina, 3 points. Η πρώτη 3 βαθμοί για τη Βοσνία Ζεγοβίνη από Τουρκία. Austria, 4 points. 4 βαθμοί για την Αυστρία. Ireland, 5 για την Ιρλανδία. Denmark, 6 για τη Δανία. Έχει δώσει 1 βαθμό στη Σουηδία. 6 στη Δανία. 7 βαθμούς στην Κροατία. Spain, 8 points. 8 βαθμοί στην Ισπανία. Malta, 10 points. 10 βαθμοί στη Μάλτα. And finally, Norway. Στην Νορβηγία θα είναι μακριά βραδιά. Το 12 πάει από την Τουρκία στην Νορβηγία και έχουμε αλλαγή πάλι και αυτό κάνει την Νορβηγία να περνάει πρώτη. Βλέπουμε εδώ τους Νορβηγούς. Με 67 λοιπόν βρίσκεται η Νορβηγία να περνάει στην πρώτη θέση και τη Σουηδία με τη Δανία να ακολουθούν κατά πόδα. Κροατία και Γαλλία στην πρώτη πεντάδα, όμως 62, 63, 67 δεν είναι πολύ μεγάλες διαφορές και είμαστε ακόμα ούτε καν στη μέση. Πράγμα που σημαίνει ότι το μέρος της ψηφοφορίας θα έχει πολλή αγωνία απόψε. Κροατία. Dobro večer, Mary. Hello, Dublin. Zagreb calling. Here are the results of the Croatian jury. Zagreb και δίνει ένα βαθμό στην Κύπρο. Slovenia, 2 points. Δύο βαθμούς στη Σλοβενία. Slovenia, 2 points. France, 3 points. Τρεις βαθμούς στη Γαλλία. France, 3 points. Israel, 4 points. Τέσσερις βαθμούς στο Ισραήλ από την Κροατία. Israel, 4 points. Turkey, 5 points. Turkey, 5 βαθμούς στην Τουρκία. Russia, 6 points. 6 βαθμούς στη Ρωσία. Russia, 6 points. Greece, 7 points. 7 βαθμούς στην Ελλάδα από την Κροατία. Bosnia, Herzegovina, 8 points. 8 βαθμούς στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Spain, 10 points. 10 βαθμούς στην Ισπανία από την Κροατία. And finally, Malta, και δίνει το δωδεκάρι στη Μάλτα. Πράγμα το οποίο βεβαίως ανεβάζει τη Μάλτα, αλλά δεν αλλάζει καθόλου, βλέπουμε τους Μαλτέζους, τον Mike Spiteri, δεν αλλάζει καθόλου τις αντιστοιχίες των τριών πρώτων τραγουδιών. Η Νορβηγία λοιπόν είναι πρώτη με 67 και ακολουθεί η Σουηδία με 63 και η Δανία με 62. Η Ελλάδα, από ό,τι υπολογίζω περίπου, πρέπει να βρίσκεται γύρω στη 10η θέση. Bonsoir, Marie. Περάσαμε στη Γαλλία. Voici les votes du jury français à Paris. Από το Παρίσι λοιπόν, ένας βαθμός για την Ιρλανδία. Ireland, 1 point. Island, 2 για την Ισλανδία. Iceland, 2 points. Suède, 3 points. 3 βαθμοί για τη Σουηδία. Portugal, 4 points. Η πρώτη 4 βαθμοί για την Πορτογαλία από τη Γαλλία. Grèce, 5 points. 5 βαθμοί για την Ελλάδα από το Παρίσι. Grèce, δεν άκουσε καλά. Η Μέρη Κένεντι γίνεται η επανάληψη. Είναι 5 βαθμοί για την Ελλάδα από το Παρίσι. 6 βαθμοί για τη Μάλτα. Ισπανία, 7 βαθμοί για την Ισπανία που πάει καλά. Autriche, 8 βαθμοί για την Αυστρία. Norvège, 10 βαθμοί στην Νορβηγία που φεύγει μπροστά. Et Royaume-Uni, και στο Ηνωμένο Βασίλειο δίνει τους 12 βαθμούς η Γαλλία.
Η Νορβηγία έχει περάσει μπροστά με 77 βαθμούς. Bingo, απαντούν οι Άγγλοι. Η Νορβηγία λοιπόν με 77 βαθμούς, δεύτερη Σουηδία με 66 και με 62 η Δανία. Είμαστε στην Ουγγαρία. I'm very happy to welcome you from the Hungarian studio and let me tell you now the results of the Hungarian jury. Οι Ούγγροι λοιπόν δίνουν ένα βαθμό στην Πολωνία. Spain, 2 points. Δύο βαθμούς δίνουν στην Ισπανία. Denmark, 3 points. Τρεις βαθμοί, χαμηλή βαθμολογία δηλαδή για τη Δανία. Austria, 4 points. Austria, 4 points. Τέσσερις βαθμοί για την Αυστρία. Israel, 5 points. Πέντε βαθμοί για το Ισραήλ. Israel, 5 points. Norway, 6 points. Έξι βαθμοί για την Νορβηγία, χαμηλή και η βαθμολογία εδώ της Ουγγαρίας. Για να δούμε. United Kingdom, 7 points. Εφτά βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο. United Kingdom, 7 points. Royaume-Uni, 7 points. Slovenia, 8 points. Οκτώ βαθμοί στη Σλοβενία. Slovenia, 8 points. France, 10 points. Δέκα βαθμοί στη Γαλλία. France, 10 points. France, 10 points. And finally, Cyprus. Και στην Κύπρο η Ουγγαρία δίνει στους 12 βαθμούς της. Η Κύπρος ανεβαίνει στους 33, αλλά η Νορβηγία παραμένει πρώτη. Βλέπουμε εδώ την Κυπριακή Αποστολή και βλέπουμε τον Άλεξ Παναγή και τα άλλα παιδιά από την Κύπρο. Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν ακόμα, αν και υπάρχουν τρεις υποψηφιότητες για την πρώτη θέση. Από Βρυξέλλες λοιπόν, Βέλγιο. Ένας βαθμός στη Τουρκία. Δύο βαθμοί στην Ελλάδα από το Βέλγιο. Τρεις βαθμοί στη Δανία, που περνάει με αυτή την ψήφο στη Σουηδία, αν δεν ψηφιστεί. Τέσσερις βαθμοί για το Ισραήλ. Πέντε βαθμοί για την Νορβηγία. Έξι για τη Γαλλία. Ηνωμένο Βασίλειο, 7 βαθμοί. United Kingdom, 7 points. Κύπρο. 8 βαθμοί για την Κύπρο. Cyprus, 8 points. Autriche, 10 points. 10 βαθμοί για την Αυστρία. Austria, και το 12. Et enfin, Espagne, το 12 το δίνει στην Ισπανία το Βέλγιο. Spain, 12 points. Η οποία η Ισπανία ανεβαίνει και αυτή και μπαίνει πολύ δυναμικά. Να εδώ η Ισπανία, η Αναμπέλ Κόντε. Έχει μπει η Ισπανία, περιμένω εδώ τον πίνακα, έχει μπει πολύ δυναμικά στην πρώτη πεντάδα. Περνάμε όμως στο Λονδίνο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγχαρητήρια για τη διοργάνωση, έρχονται από το BBC, από το Λονδίνο, για τους Ιρλανδούς. Ένας βαθμός στη Γαλλία. That's France, 1 point. France, 1 point. France, 1 point. Turkey, 2 points. Δύο βαθμοί στην Τουρκία. Turkey, 2 points. Cyprus, 3 points. Τρεις βαθμοί στην Κύπρο. Chypre, 3 points. Norway, 4 points. Norway, 4 points. Τέσσερις βαθμοί στην Νορβηγία. Austria, 5 points. Πέντε βαθμοί στην Αυστρία. Autriche, 5 points. Sweden, 6 points. Έξι βαθμοί στη Σουηδία που τους χρειαζόταν για να ανέβει. Malta, 7 points. Εφτά βαθμοί στη Μάλτα. Malt, 7 points. Spain, 8 points. Δίνει όμως 8 στην Ισπανία και η Ισπανία περνάει μπροστά από τη Σουηδία. 10 στη Σλοβενία. Slovenia, 10 points. Israel, 12 points. 10 βαθμοί στο Ισραήλ. Israel, 12 points. And that, Mary, completes the points of the United Kingdom jury from London. A very good night to you. Good evening and thank you. And εδώ βλέπουμε τους Ισραηλινούς να πανηγυρίζουν για το 12 που μόλις πήραν. Λισαβόνα, Πορτογαλία.
Πορτογαλία που δεν έχει πάει καθόλου καλά απόψε. Hello Dublin, good evening. This is Lisbon and here are the results of the Portuguese jury. Poland, 1 point. Ένας βαθμός στην Πολωνία. Austria, 2 points. Δύο βαθμοί στην Αυστρία. Autriche, 2 points. Greece, 3 points. Τρεις βαθμοί στην Ελλάδα από την Πορτογαλία. Croatia, 4 points. Τέσσερις βαθμοί στην Κροατία. Croatie, 4 points. Slovenia, 5 points. Πέντε βαθμοί στη Σλοβενία. Slovenia, 5 points. Denmark, 6 points. Έξι βαθμοί στη Δανία. Denmark, 6 points. Spain, 7 points. Επτά βαθμοί στην Ισπανία που συνεχίζει να είναι δεύτερη. Sweden, 8 points. Οκτώ βαθμοί στη Σουηδία που περνάει η Σουηδία δεύτερη. United Kingdom, 10 βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και τελικά στη Νορβηγία τους 12 βαθμούς για να κρατήσει την πρωτιά της με 104. Βλέπουμε την νορβηγική και ιρλανδική συνεργασία, γιατί η βιολονίστρια, είπαμε, είναι η Φιονούλα από την Αρπή, από την ορχήστρα της Αρπή. Καλησπέρα λοιπόν από την Κύπρο. Ένας βαθμός στη Ρωσία από την Κύπρο. Δύο βαθμοί στη Γαλλία. Τρεις βαθμοί στη Σλοβενία. Η Κύπρος πρέπει να... στην Σουηδία δίνει 4 βαθμούς. Η Κύπρος πρέπει να είναι περίπου στην ένατη θέση. Πέντε βαθμοί στην Κροατία. Έξι βαθμοί στη Μάλτα. Επτά βαθμοί στην Νορβηγία, ψηλή βαθμολογία, αλλά για να δούμε που θα πάει το 10 και το 12. Οκτώ βαθμοί στο Ισραήλ. Δέκα βαθμοί στην Ισπανία, πάρα πολύ καλή η Ισπανία. Δώδεκα βαθμοί από την Κύπρο για την Ελλάδα. Good evening and thank you και very αυτή ήταν much. Η ψηφοφορία well, της Κύπρου και περνάμε τώρα στην... Όχι, θα δούμε λιγάκι τι γίνεται. Νορβηγία 111, Ισπανία 93 στη δεύτερη θέση, Σουηδία 84 στην τρίτη, Δανία 74 στην τέταρτη και η Μάλτα είναι στην πέμπτη θέση με 71 βαθμού. Η Ισπανία πήγε πάρα πολύ καλά, έξω από τα στοιχήματα, έξω από τα προγνωστικά. Μάλμο, Σουηδία. Α, ο Σουηδός χαιρέτησε εδώ στα κελτικά, στα ιρλανδέζικα, στο Δουβλίνο και βεβαίως ακούτε τις επιθυμίες, σαν ευχαριστήρια. Ένας βαθμός για τη Μάλτα. Δύο βαθμοί στο Ισραήλ. Τρεις βαθμοί στη Γαλλία. Τέσσερις βαθμοί στην Αυστρία. Πέντε βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Iceland, 6 points. Έξι βαθμοί στην Ισλανδία. Slovenia, 7 points. Επτά βαθμοί στη Σλοβενία. Cyprus, 8 points. Οκτώ βαθμοί στην Κύπρο που πάει πολύ καλά. Ireland, 10 points. Δέκα βαθμοί στην Ιρλανδία. And finally, Denmark. Και δίνει στη Δανία τους 12 βαθμούς.
Και μετά από την ψηφοφορία για τη Σουηδία, υπολογίζουμε ότι η Κύπρος βρίσκεται στην 11η θέση αυτή τη στιγμή και η Ελλάδα στη 12η. Ξαναείδαμε τη συμμετοχή της Δανίας. Εδώ βλέπουμε τον Eddie Friel, τον Ιρλανδό. Και να πάμε στην Κοπενχάγη και στη Δανία. Με τη Γοργόνα της Κοπενχάγης στο βάθος το κάδρο. Ένας βαθμός στην Ιρλανδία. Δύο βαθμοί στην Νορβηγία. Τρεις βαθμοί στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τέσσερις βαθμοί στη Μάλτα. Πέντε βαθμοί στην Κύπρο. Έξι βαθμοί στη Γαλλία. Επτά βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οκτώ βαθμοί στην Ισλανδία. Austria, 10 points. Δέκα βαθμοί στην Αυστρία. And finally, dear friends, Sweden, 12 points. Στη Σουηδία δίνει το 12 της. Στη Δανία, μεγαλύτερη αντίσυλλογη. And that completes the vote of the Danish jury from wonderful Copenhagen. Αλλά έχουμε πάντα την Νορβηγία με 113 να προηγείται. Βλέπουμε κάτω αριστερά τον Σουηδό, Jon Johansen, και πάνω τους Νορβηγούς. And I'm sure they're really tense as to what's going to happen next. Τα πάντα παίζονται, μπορεί ο πίνακας να αλλάξει. Υπάρχουν άλλες τέσσερις χώρες που δεν έχουν ψηφίσει. Λουμπλιάνα και Σλοβενία τώρα. Hello, Dublin. Hello, Mary. Ljubljana calling. Here are the results of the Slovene jury. Sweden, 1 point. Σουηδία, ένας βαθμός από τη Σλοβενία. Greece. Δύο βαθμοί στην Ελλάδα. Τρεις βαθμοί στην Τουρκία. Τέσσερις βαθμοί στην Κύπρο. Πέντε βαθμοί στην Ιρλανδία από τη Σλοβενία. Έξι βαθμοί στη Δανία. Νορβηγία. 7 βαθμοί στην Νορβηγία, παίρνει πάλι ένα προβάδισμα η Νορβηγία. 8 βαθμοί στη Γαλλία. Israel, 10 points. Israel, 10 βαθμοί στο Ισραήλ. And finally, Croatia. Την Κροατία δίνει τους 12 βαθμούς στη Σλοβενία. And that completes the points of the Slovene jury. Goodbye, Dublin, and a lot of fun, Mary. Thank you very much. Well, we've three countries left to vote, and Norway is still in the lead. Η Νορβηγία, λοιπόν, παραμένει στην αρχή και τρεις χώρες περιμένουν να ψηφίσουν. Hello, Mary. Good evening. This is Jerusalem, and I am από Ιερουσαλήμ. Οι Ισραηλινοί δίνουν ένα βαθμό στην Τουρκία. Austria, 2 points. Δύο βαθμούς στην Αυστρία. Autriche, 2 points. Slovenia, 3 points. Τρεις βαθμοί στη Σλοβενία. Slovenia, 3 points. Croatia, 4 points. Τέσσερις βαθμούς στην Κροατία. Croatie, 4 points. The United Kingdom, 5 points. Πέντε βαθμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Royaume-Unis, 5 points. Cyprus, 6 points. Έξι βαθμούς στην Κύπρο. Chypre, 6 points. France, 7 points. Εφτά βαθμούς στην Γαλλία. Greece, 8 points. Οκτώ βαθμούς στην Ελλάδα. Greece, 8 points. Norway, 10 points. Δέκα βαθμούς στην Νορβηγία. Norvège, 10 points. And finally, Spain. Και δίνει στην Ισπανία το 12 που περνάει δεύτερη. And this concludes the voting of the Israeli jury. Shalom from Jerusalem. Shalom, Daniel. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη 13η θέση και η Κύπρος την 12η.
Για να δούμε όμως, ήδη έχουν αρχίσει κάποιοι πανηγυρισμοί, γιατί έχουμε φτάσει στην πρώτη τελευταία χώρα, στη Μάλτα. Από τη Βαλέτα λοιπόν, ένας βαθμός στη Γερμανία. Είναι ο πρώτος βαθμός της Γερμανίας. Ζητάει επανάληψη γιατί υπήρξε ενθουσιασμό στην αίθουσα και επαναλαμβάνει ότι δίνει 2 βαθμούς στη Σλοβενία. 3 βαθμούς στη Σουηδία. 4 βαθμούς στην Κύπρο. Ισραήλ. 5 points. Israel, 5 points. 5 βαθμοί στο Ισραήλ. 5 points. Norway, 6 points. 6 βαθμοί στην Νορβηγία. Έχει ψηφιστεί και η Νορβηγία και η Σουηδία. 7 points. 7 βαθμοί στην Τουρκία, για να δούμε η Μάλτα. Spain, 8 points. 8 βαθμοί στην Ισπανία. Could you repeat that, please? I didn't hear very δεν το άκουσε η Μέρι Κένεντι, αλλά είναι 8 βαθμοί στην Ισπανία. Spain, 8 points. Spain, 8 points. Greece, 10 points. 10 βαθμοί για την Ελλάδα από τη Μάλτα. And finally, Croatia. Και το 12 το δίνει η Μάλτα στην Κροατία. Ανεβαίνει την Κροατία, αλλά δεν αλλάζει καθόλου ο πίνακας. The votes of the Maltese jury. Good night and thank you. Good night and thank you. Well, before we call in our last jury this evening, let's just remind ourselves. Πριν λοιπόν συνδεθούμε με την Αθήνα, να δούμε τι γίνεται στον πίνακα. Νορβηγία με 136, Ισπανία με 113 στη δεύτερη θέση, Σουηδία με 100 στην τρίτη, Γαλλία και Δανία έχουμε εδώ μια ισοψηφία με 92 βαθμούς. Sweden in third with 100 points, France and Denmark are tying for fourth position with 92 points each. Et passons maintenant au dernier jury, qui est celui de la Grèce. Ας περάσουμε λοιπόν στην Αθήνα. Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλησπέρα στη Φωτεινή Γιαννουλάτου. Καλησπέρα από την Αθήνα. Good evening, Dublin. This is Athens calling. Here are the results of the Greek jury. Portugal. Την Πορτογαλία δίνουμε ένα βαθμό. Portugal, 1 point. France, 2 points. 2 βαθμούς στη Γαλλία. France, 2 points. Poland, 3 points. 3 βαθμούς στην Πολωνία. Pologne, 3 points. Ireland, 4 points. 4 βαθμούς στην Ιρλανδία. Ireland, 4 points. Croatia, 5 points. 4 βαθμούς στην Κροατία. 5 points. 5 βαθμούς στην Κροατία, συγγνώμη, 6 βαθμούς στην Ισπανία. 6 points, Espagne 6 points. Austria 7 points. 7 βαθμούς στην Αυστρία. Autriche 7 points. Cyprus 8 points. 8 βαθμούς στην Κύπρο. Chypre 8 points. Slovenia 10 points. Slovenia 10 βαθμούς στη Σλοβενία. 10 points. And Norway, και στη Νορβηγία, Norway, όπου πια και τυπικά με την ψηφοφορία ολοκληρωμένη ανακηρύσσεται νικήτρια εδώ στα 40χρονα της Eurovision. Μια νορβηγική και ιρλανδική σύμπραξη, αφού βιολί έπαιξε η Φιονούλα Φερέι από την RTE. Η Νορβηγία λοιπόν για μια ακόμα φορά παίρνει μια νίκη και τις κάνει 2 στο ενεργητικό της. Η πρώτη της ήταν το 1985 στο Γκέτεμπορκ με τον Bobby Jock και η δεύτερη εδώ. Nocturne λοιπόν, το παράξενο ποιοτικό τραγούδι, το τραγούδι για το οποίο κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει, έδωσε την πρώτη θέση, το έπαθλο, τη χαρά και την τιμή να διοργανώσει το διαγωνισμό του χρόνου στην Νορβηγία. Συνθέτης Rolf Løvland, στιχουργός Peter Skavlan. Βλέπετε τι γίνεται με τους Νορβηγούς. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση.
Και αρχίζει η πορεία προς τη σκηνή. Απέδωσε τελικά η ιδέα του Ρόλφ Λεύλαντ, η Νορβήγο-Ιρλανδική συνεργασία. Η Φιονούλα Σέρι λοιπόν, που είναι η ουσιαστική σολίστο και πυροτεχνήματα στην αίθουσα για να υποδεχθούν τους νικητές. Εδώ λοιπόν στο Δουβλίνο του 1995 η Νορβηγία περνάει στην ιστορία αυτού του θεσμού με μια δεύτερη νίκη. Μεγάλος ενθουσιασμός, όπως βλέπετε και εσείς, και στην αίθουσα. Χειροκροτεί ο κόσμος. Ο Πολ Χάρι και ο Τσάρλι Μαγκέτιγκαν, οι περσινοί νικητές, παίρνουν ο ένας λουλούδια και ο άλλος το έπαθλο, το βραβείο. Να συγχαρούν λοιπόν τους φετινούς νικητές. Ένα τραγούδι το οποίο βεβαίως δεν παίχτηκε στα στοιχήματα, ένα τραγούδι που δεν το είχαν υπολογίσει πολύ. Έρχεται πρώτο ένα ποιοτικό τραγούδι, ένα παράξενο τραγούδι έξω και πέρα από κάθε συνταγή για την Eurovision. Και αυτό θα πρέπει να είναι βέβαια πολύ ενθαρρυντικό. Το ότι σιγά σιγά η συνταγή καταργείται και βλέπουμε ότι και χώρες που δεν θεωρούνται φαβορί μπορούν και φτάνουν στην πρώτη θέση. Η Μέρι Κένεντι μας χαιρετάει, ευχαριστεί τους πάντες. Θα σας καληνυχτήσω και εγώ εδώ για να σας αφήσω να χαρείτε το τραγούδι που κέρδισε, το όμορφο νορβηγικό τραγούδι. Εκ μέρους λοιπόν της ελληνικής αποστολής και εκ μέρους της αποστολής της ΕΡΤΑ, που αποτελείται από την Ειρήνη Γαβαλά, που ήταν και επικεφαλής της αποστολής από τις διεθνείς σχέσεις, από τη Φίνια Κούσουλα, τη Δάφνη Τζαφέρη, τον Χρυσόφορο Μουρίκη, τον Λάμπρο Μαχαίρα, τον Στέλιο Ρούζου και τον Ιωσήφ Βάγκερ, που έκανε τη δουλειά που κάνω εγώ για το δεύτερο πρόγραμμα της ραδιοφωνίας. Καλή σας νύχτα, χαρείτε το πρώτο τραγούδι του 95, το τραγούδι της Νορβηγίας. Γεια σας.